Για περισσότερες από έξι ώρε, στελέχη της Αντιτροποκρατικής υπηρεσίας και εθελοντές συμμετείχαν στην άκρος εντυπωσιακή άσκηση που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο τη Αλεξανδρούπολης. Στην άσκηση συμμετείχαν 400 και πλέον άτομα από τι αστυνομικέ διευθύνσει τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πολύ εντυπωσιακέ σκηνέ και πρωτόγνωρε τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον των λιμένων όσο και μέσα στο κτίριο του αεροσταθμού. Όπου την προηγούμενη Παρασκευή από τι 12.30 το μεσημέρι μέχρι τι 6.30 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη άσκηση πεδίου αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτη ανάγκη με απειλέ ασφαλεία για τον αερολιμένα. Η διοργάνωση και την ευχαριστούμε γι' αυτό ανήκει στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας που μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε μια πρωτόγονη εκπαιδευτική διαδικασία στο πεδίο. Συμμετείχαν στην άσκηση όλοι οι οργανισμοί του αερολιμένα και η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, δηλαδή και οι υπόλοιποι οργανισμοί που εδρεύουν και εργάζονται στο αεροπορικό και μη αεροπορικό αντικείμενο του αερολιμένα και επίση συμμετείχαν όλε οι διευθύνσει αστυνομία τη περιοχή μα, δηλαδή τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπό την καθοδήγηση τη Περιφερειακή Διοίκηση Αστυνομία. Εάν συνυπολογίσουμε τα στελέγγυη τη Ελλάδα. Που συνολικά πήραν μέρο και τα, όλα τα στελέχη του αερολιμένα, νομίζω ότι είναι πάνω από 400 άτομα. Το σενάριο τη άσκηση αφορούσε στην προσωμείωση τρομοκρατική ενέργεια εντό του αεροδρομίου τη Αλεξανδρούπολης, με ομήρια αλλά και την εξουδετερώση εκρηκτικού μηχανισμού. Μα δόθηκε πληροφορία για τρει συγκεκριμένε απειλέ στον αερολιμένα, δηλαδή μια αποσκευή που περιείχε ένα. Κάτι σε εκρητικό μηχανισμό. Υπήρξε μια αυθόρμητη ομοιρία, δηλαδή οι δράστες όταν καταλάβανε ότι η αστυνομία κατάλαβε ότι υπάρχει εκρητικό μηχανισμό στην αποσκευή του πήραν ω ομοίρου δύο επιβάτε και υπήρξε και μια εξωτερική πτήση ενό drone στον ενεργό χώρο τη περιοχή μα. Όπω καταλαβαίνετε, πρόκειται για τρία εμπλεκόμενα περιστατικά που κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια τη άσκηση με διαφορετικού χρόνου. Ε, αλλά όπω είναι φανερό, ε, περιέπλεξαν την διαδικασία αντιμετώπιση του. Ε, τα στελέχη τη ελληνική αστυνομία, σε συνεργασία ε, με, τους, με την Επιτροπή Διαχείριση Κρίσεων του ε, αντιμετώπισαν με, μπορώ να πω με τη μικρή μου εμπειρία πάρα πολύ αποτελεσματικά ε, όλες τις απειλές και στο τέλος της άσκησης που έγινε η αποτίμηση εν θερμό ε, είδαμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, είδαμε τα λάθη, είδαμε τα, το τι κάναμε πάρα πολύ καλά και θα ξαναπώ ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία ειδικά για ένα περιφερειακό αερολιμένα όπως η Αλεξανδρούπολη που για χρόνια τώρα ε, διαχειρίζεται πτήσεις ε, όπως τις λέμε εμείς, της υψηλού κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από τα στελέχη της στην άσκηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συμμετείχαν η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ανάμεσα στους εμπλεγόμενους φορείς είναι το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική υπηρεσία που φυσικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αντιμετώπισης αυτού του είδους των κρίσεων. ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικότατα και αυτή η συνεργασία με εμά στα περιστατικά που κληθήκαμε βάσει τη νοέτης άσκηση να αντιμετωπίσουμε και αυτό που είδατε ήταν τι θα γινόταν και πραγματικά σε μια αντίστοιχη κατάσταση αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι λάβαμε υπόψη ότι πρόκειται για ένα πραγματικό περιστατικό.